μπορεί να πάρει το Κοινοβούλιο. Η σχετική πρόβλεψη στο Σύνταγμα και στο κανονισμό της Βουλής έχει ένα στόχο. Να στείλει στην κοινωνία ένα ξεκάθαρο μήνυμα διαφάνειας, διερεύνησης γεγονότων που πρέπει να διερευνηθούν. Είναι, όπως υπόθηκε και από πολλούς άλλους, μία αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Διαδικασία που προκλήθηκε από τους 111 βουλευτές που κατέθεσαν τη σχετική πρόταση. Στη διαδικασία αυτή εγώ παρεμβαίνω ως τέος Υπουργός Οικονομικών. Όχι με την ιδιότητά μου του μέλους της κυβέρνησης Παπαδήμου. Παρεμβαίνω διότι ο Υπουργός μιλάει για τον χρόνο αυτό. Δεν θέλετε καν να ακούσετε τα στοιχεία. Κύριε Μπούρα, συγγνώμη, είναι βάση κανονισμού. Δεν είναι αυθαίρεση.